Κύριε Ξενέλη, θα θέλαμε να μας δώσετε, να μας θυμίσετε έτσι κάποια στοιχεία για την αρχαία εικόνα της Παναγιάς της Βρεφοκρατούσας που βρίσκεται στον ναό φιλοτεχνημένη από τον Ευαγγελιστή Λουκά. Η εικόνα αυτή ήρθε στην Αγιά Σου το 802. Ήταν περίοδος της οικονομαχίας και ένας ιερέας, ο οποίος λεγόταν Αγάθωνο Εφέσιος, υπηρετούσε στα Ανάκτορα στην Κωνσταντινούπολη κοντά στον αυτοκράτορα Λέοντα IV τον Ίσαυρο. Επειδή όμως ο αυτοκράτορας ήταν οικονομάχος, ο ιερέας έφυγε από τα Ανάκτορα, πήγε στα Ιεροσόλυμα και από εκεί πήρε 4 κοιμήλια και τα έφερε εδώ. Mm-hmm. Τα κοιμήλια αυτά ήταν η εικόνα της Παναγίας, η οποία είναι φτιαγμένη από κυρομαστίχα έργο κατά την παράδοση του Ευαγγελιστή Λουκά, ένα κομμάτι του Τιμίου Ξύλου, ένα χειρόγραφο Ευαγγέλιο του 5ου αιώνα και ένα μέρος από τα λείψανα του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου. Και ήρθε βέβαια εδώ στη Λέσβο, γιατί εδώ ήταν εξόριστη η αυτοκράτηρα Ειρήνη Αθηναία, η οποία ήταν οικονομάχος και έρθει για να τη συναντήσει και να μείνουν μαζί. Τελικά όμως, μέχρι που να έρθει η αυτοκράτηρα, πέθανε και ήρθε εδώ στην Αγιά Σου και τοποθέτησε τα 4 αυτά κοιμήλια στην είσοδο του χωριού, εκεί που είναι τώρα το αναγνωστήριο Αγιά Σου και το παρεκκλήσι της Ζωοδόχου Πηγής. Εννοείται ότι στην Αγιά Σου δεν υπήρχε ούτε οικισμός, ούτε δεν άνθρωπος, υπήρχε χωριό. Μετά που έφτιαξε και ένα μικρό μοναστήρι εκεί, επειδή όμως ο τόπος εκεί πλημμύριζε και πλημμυρίζει και μέχρι σήμερα, ανέβηκε λίγο πιο πάνω, εδώ που είναι ο ναός, και έφτιαξε ένα άλλο μικρό μοναστήρι. Το 830 βέβαια πέθανε ο Αγάθων Εφέσιος και το 1100 χτίστηκε εδώ σε αυτό το σημείο ο πρώτος ναός, όταν ήταν αυτοκράτορας ο Μανουήλ Κομνηνός. Αυτός ο ναός ήταν για περίπου 600 χρόνια μέχρι το 1806. Το 1806, επειδή πια ήταν παλιός, τον κατεδάφησαν και έφτιαξαν καινούριο ναό. Το θέμα είναι ότι μόλις τελείωσε ο δεύτερος ναός, κάηκε. Και στη θέση του χτίστηκε ο τρίτος ναός, ο οποίος είναι ο σημερινός, το 1815. Δηλαδή ο σημερινός ναός έχει ζωή 204 χρόνια. Μάλιστα. Όσον αφορά την εικόνα, η εικόνα, επειδή άρχισε γύρω στον 15ο αιώνα να παρουσιάζει φθορές, έφτιαξαν αντίγραφο, είναι η επίχρηση εικόνα, η κάθετη, ναι, που βλέπουμε. Αυτή είναι το αντίγραφο της αρχαίας εικόνας, είναι φτιαγμένη στα χρόνια της άλωσης εκεί. Και την παλιά την εικόνα, την εικόνα του Λουκά, την τύλιξαν εκεί και την έβαλαν πίσω από το τέμπλο. Ναι. Και εκεί έμεινε για πάρα πολλά χρόνια μέχρι το 1937. Mm-hmm. Το 1937 ο τότε Μητροπολίτης Μυτιλίνης Ιάκωβος από Δυραχείου αποφάσισε να ανοίξει εκεί το τέμπλο εκεί και να δουν ακριβώς τι συμβαίνει και βρήκαν την εικόνα, αλλά τη βρήκαν κομματιασμένη και έφεραν ένα Ρώσο τεχνίτη, ο οποίος λεγόταν Ραχτσεύσκι, και αυτός συναρμολόγησε πάλι την εικόνα και την τοποθέτησαν στο οριζόντιο εικονοστάσι. Η αρχαία εικόνα δηλαδή είναι η οριζόντια. Η κάθετη εικόνα, η επίχρηση, είναι ακριβές αντίγραφο, που είναι φτιαγμένη γύρω στο 15ο αιώνα. Τώρα, κάτι που έχει σημασία είναι να πούμε ότι το χωριό δεν υπήρχε εδώ. Ναι. Το χωριό έγινε εξαιτίας της εικόνας. Mm-hmm. Δηλαδή, επειδή γύρω στο 1700 η Παναγία είχε κάνει ένα θαύμα στον Τούρκο διοικητή της Μυτιλίνης, εκδόθηκε ένα φυρμάνι, το περίφημο φυρμάνι της Ασιδοσίας, έτσι λεγόταν, σύμφωνα με το οποίο και το μοναστήρι, αλλά και όσοι κατοικούσαν γύρω από αυτό, δεν πλήρωναν κεφαλικό φόρο. Και έτσι λοιπόν πάρα πολλοί άνθρωποι από τα γειτονικά χωριά έφυγαν και ήρθαν εδώ και δημιουργήθηκε η Αγιά Σους, της οποίας το όνομα έχει επίσης σχέση με την εικόνα, ναι, γιατί η εικόνα έχει την επιγραφή Μήτυρ Θεού Αγία Σιών. Mm-hmm. Και από το Αγία Σιών έγινε σύνθετη λέξη Αγιά Σους. Ναι. Είναι δηλαδή αλληλένδετα, πρώτα η εικόνα, μετά η εκκλησία και μετά το χωριό.